τον κύριο Μιχάλη Βιεννητάκη, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιερά Πέτρα. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όταν ακούς τέτοιες ειδήσεις ότι στερεύουν και οι πηγές των Λευκών Ωραίων και ότι είναι πάνω από το 70% η μείωση του νερού, δεν ξέρω, εδώ δεν είναι θλίψη, εδώ δεν είναι οργή, εδώ δεν είναι θυμός. Εδώ είναι εκείνη η καμπάνα που χτυπάει, δεν ξέρω ποιας Μητρόπολης είναι, που λέει ότι εδώ τι θα κάνουμε και τι θα απογίνουμε. Προφανώς, σαν Έλληνες θα έλεγα, δυστυχώς έχουμε την νοοτροπία. Πράγματα που θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει από επιλογή, στο τέλος να καταλήγουμε να γίνονται από ανάγκη. Και νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση έτσι θα καταλήξει. Το θέμα της διαχείρισης του νερού και σε επίπεδο Κρήτης είναι σημαντικό και τεράστιο ζήτημα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα τα χρονικά περιθώρια για πολλές εναλλακτικές, γενικότερα και συζήτηση και κουβέντα και διάλογο και μάλλον και διαβούλευση. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει άμεσα. Είναι μεγάλο κρίμα ωστόσο, κύριε Βιεννητάκη, γιατί εγώ και εσείς μπορεί να μην τα λέγαμε, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η κουβέντα με τη διαχείριση των υδάτων, το νερό το οποίο χάνεται, το νερό το οποίο φεύγει και πάει στη θάλασσα, το νερό το οποίο δεν εκμεταλλεύεται, το νερό το οποίο κάπου δεν συγκεντρώνεται, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και χρόνια κουβέντα, διαχρονική κουβέντα με όλες τις κυβερνήσεις, αλλά δυστυχώς να φτάσαμε όχι πλέον στο παραπέντε, αλλά στο και 5, στο και 10, και δυστυχώς έχουμε βάλει τα χέρια μας, τα δάχτυλά μας και έχουμε βγάλει τα μάτια μας. Να πω βέβαια ότι έχουμε το ευτύχημα να ζούμε σε ένα τόπο ο οποίος, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, σε αιτήσια βάση, στην Κρήτη πέφτουν περίπου 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού βροχής. Και από αυτά έχουμε καταφέρει και συλλέγουμε, δηλαδή η συνολική χωρητικότητα στα φράγματα στην Κρήτη είναι περίπου στα 150 εκατομμύρια. Νομίζω ότι αυτό δείχνει από τη μία τι προοπτικές υπάρχουν όσον αφορά την ποσότητα νερού που πέφτει στην Κρήτη, αλλά και από την άλλη την ανεπάρκεια της πολιτείας για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Περιμένετε ότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή επίσης για όλους εσάς τους δικαιούχους, τους παραγωγούς, ότι θα μπει το δεύτερο μέρος ή η δεύτερη δόση των επιδοτήσεων, αν και λένε όπως μέχρι στιγμής γνωρίζουμε και έχει υποθεί ότι θα είναι και η δεύτερη κουτσουρεμένη όπως και την πρώτη, κύριε Βιεννητάκη, το ξέρετε έτσι? Ναι, έχουμε μια ενημέρωση για αυτή την καταβολή. Από εκεί πέρα σίγουρα δεν είχαν και ούτε θα έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και όσο περνάνε τα χρόνια, σίγουρα θα μειώνονται ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι στο πλαίσιο ότι κάποια στιγμή, μάλλον έγινε, γιατί περισσότεροι από εμάς θεώρησαν ότι η επιδότηση είναι εισόδημα. Δεν είναι εισόδημα. Δεν πρέπει να λογίζεται σαν εισόδημα. Η επιδότηση είναι μια ενίσχυση για την οποία για την οποία έρχεται έξτρα. Όταν όμως αρκετοί έμαθαν να διαβιώνουν μέσω αυτής της επιδότησης, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο σοβαρά. Από εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έτσι. Και δεν κατηγορώ τη μερίδα αυτών. Έτσι προς Θεού, οι συνθήκες ήταν τέτοιες που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Και αυτά τα δεδομένα. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δυστυχώς η εποχή μας είναι απίστευτα δύσκολη, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και μόνο όσοι στύψουν στην πραγματική παραγωγή και να αναπτύξουν το προϊόν τους όπως πρέπει, μόνο αυτοί θα έχουν μέλλον στα επόμενα χρόνια. Κύριε Βιεννητάκη, για να έρθουμε στο θέμα για το οποίο σας κάλεσα, με 262 ναι, 31 όχι, ένα παρόν, υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τους μετανάστες στη Βουλή, προβλέπει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία σε μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια, καταψήφισε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν λύνει το πρόβλημα, λέτε 14 αγροτικοί σύλλογοι από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, με κοινή ανακοίνωσή σας. Γιατί δεν λύνει το πρόβλημα, εξηγήστε. Δεν λύνει το πρόβλημα γιατί το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στον αριθμό των εργατικών χεριών. Αυτή η τροπολογία, το μόνο ζήτημα που λύνει και το οποίο θα έπρεπε να το είχε λύσει εδώ και 10 χρόνια, αν όχι 10 τουλάχιστον 5,
Εάν αυτή η τροπολογία έρχονταν πριν από 5 χρόνια, η συγκεκριμένη, συζητάμε μόνο για τη συγκεκριμένη, με το οποίο κάποιοι που ήταν στην Ελλάδα, οι οποίοι εργαζόταν για πολλά χρόνια και τους οποίους τους είχαμε εκπαιδεύσει, τους είχαμε κάνει το εξειδικευμένο μας εργατικό προσωπικό. Εάν λοιπόν αυτή η τροπολογία ήταν πριν από 5 χρόνια, να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπήρχε αυτή η τεράστια φυγή που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια προς χώρες του εξωτερικού από εξειδικευμένους εργάτες γης. Και, έχουμε σήμερα αυτό το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που λέει η συγκεκριμένη τροπολογία είναι μόνο την ενημέρωση των φορολογικών μας βιβλίων. Τίποτα άλλο. Η καθημερινότητά μας δεν αλλάζει τίποτα. Τα άτομα που είχαμε... Εξηγήστε γιατί, και γιατί το λέτε αυτό. Λύνει μόνο ή διευκρινίζει φορολογικά θέματα για εμάς τους αγρότες, για να γνωρίζει ο κόσμος. Να σας πω, με την τριτική πλειοψηφία των ατόμων που απευθύνεται αυτή η τροπολογία, το 99% θα έλεγα, απευθύνεται σε άτομα τα οποία ήδη έχουμε στις δουλειές μας, ήδη εργάζονται για πολλά χρόνια σε εμάς, ήδη τους γνωρίζουμε σε καθημερινή βάση και απλά και όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαμε να εμφανίσουμε αυτό το κόστος εργασίας που είχαμε στα λογιστικά μας δουλειά. Τους πληρώναμε χωρίς να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το έχουμε κόστος. Από σήμερα λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που συνεχίζουν να έρχονται στις δουλειές μας καθημερινά, θα μπορούμε να τους πληρώνουμε νόμιμα και να μπορούμε να τα εμφανίσουμε και εμείς σαν κόστος και όχι σαν έσοδο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια εμείς φορολογούμασταν οι αγρότες σαν έσοδα για αυτό το κόστος εργασίας το οποίο πληρώναμε και δεν μπορούσαμε να αποδείξουμε. Άρα νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι εγώ δύο άτομα χρειαζόμουν εχθές, ένα είχα και συνεχίζω και σήμερα να έχω ένα. Αλλά αυτό το ένα μπορώ να το πληρώνω νόμιμα για να μπορώ να το αποδείξω. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν αλλάζει σε τίποτα το όλο πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει στα άτομα που είναι εκτός Ελλάδας. Εκτός Ελλάδας, τα οποία πρέπει να η διαδικασία της νόμιμης μετανάστευσης να ακολουθηθεί, να επιταχυνθούν ο χρόνος και να έχουμε επιτέλους την αύξηση των εργατικών παιδιών. Νομίζω ότι υπήρχε μια υπόσχεση ότι, με ξέρετε, αυτό το θέμα κάπου θα το δούνε παρακάτω, γιατί ακούνε μεν τον κύριο Κερίδη, αλλά άκουγα και τον Υπουργό Εργασίας να λέει ότι, ξέρετε, υπάρχουν και εκείνες οι διακρατικές συμφωνίες, όχι με το Πακιστάν βέβαια, διότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη και είναι από το Πακιστάν, ότι οι διακρατικές συμφωνίες ό,τι έχει να κάνει με εργάτες γης δεν αφορούν το Πακιστάν, κύριε Βιαννιντάκη. Ούτως ή άλλως δεν ήταν στη λίστα του Πακιστάν. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει μέχρι στιγμή 2 διακρατικές συμφωνίες. Έχουν περάσει η μία τουλάχιστον από το 22, το Φλεβάρι του 22, όπου να συμπληρώνουμε 2 χρόνια από την κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή. Στην Ελληνική Βουλή. Και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Αυτές οι 2 οι παλιές. Τώρα συζητάμε για πώς θα εφαρμοστούν, πώς θα συναυτούν άλλες 3, 4, 5 διακρατικές συμφωνίες. Αυτά από τη στιγμή που δεν έχουν εφαρμογή, δεν υπάρχει λόγος να χάνουν και τον χρόνο μας στη συζήτηση. Πραγματικά. Το Πακιστάν δεν ήταν ποτέ σε αυτή τη συζήτηση. Το Πακιστάν ήταν σε εμάς, επειδή υπάρχει ένας αξινός αριθμός υπηκόων Πακιστάν στην Ελλάδα, γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι θα μπορούσε να μπει. Δεν μπορεί να μπει. Και όχι ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που μπαίνουν κάποιες άλλες. Είναι και διάφορα διπλωματικά ζητήματα στη μέση, τα οποία όμως θα λέω ότι από τη στιγμή που δεν εφαρμόζεται κάτι, δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Διπλωματικά ζητήματα από τη μία, εάν θα πας στα αρμόδια γραφεία των περιφερειών σε ό,τι έχει να κάνει με τα χαρτιά αυτών των ανθρώπων, καταλαβαίνεις ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, καθώς είτε προσωπικό, είτε γραφειοκρατία, είτε ο ένας, είτε ο άλλος λόγος οδηγεί τις διαδικασίες αυτές να είναι τόσο χρονοβόρες που πραγματικά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση για σας, για τους ίδιους, για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί. Ένας φαύλος κύκλος, και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο φαύλος κύκλος κάποια στιγμή δεν κλείνει. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα βέβαια. Να πούμε ότι το πραγματικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή εστιάζεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει να κάνει με τις ελληνικές πληγίες στις κατατόπου χώρες. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα.
όλα τα υπόλοιπα έχουμε προσαρμοστεί. Γνωρίζουμε ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία στην Ελλάδα. Ωραία. Όλοι έχουμε πιστεί, την έχουμε κάνει έγκαιρα, έχουμε κάνει και 7 και 8 μήνες πριν. Έχουμε πληρώσει ένα σωρό παράβολα, ναι, το γνωρίζουμε, η γνώση μας, αλλά όταν μετά φτάνει μετά από 7-8 μήνες στην διαδικασία της συνέντευξης και απλά υπάρχει απόρριψη, γιατί είναι προφανές πια ότι είναι κυβερνητική εντολή να υπάρχει απόρριψη, καταλαβαίνετε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτή η κοινή ανακοίνωση υπογράφεται από εσάς, από την Ιερά Πέτρα, τη Σιτία, το Τυμπάκι, την περιοχή Σελήνου Καντάνου, από την Αλεξανδρόπολη, τον Έστω, το Παγκαίο, τη Θέρμη, το Βελβεντό, απλά για την ιστορία και για να γνωρίζει ο κόσμος, τα Γιαννιτσά, την Καστοριά, τους Γαργαλιάνους, τα Φιλιατρά, όπως επίσης και την ΚΟ. Ένα ερώτημα το οποίο επίσης πέφτει στο τραπέζι, και εγώ θα σας το θέσω, κύριε Βιαννιτάκη, για άλλη μια φορά, γιατί ούτως ή άλλως τα πράγματα όπως είναι τα λέτε, είναι κατά πόσο επηρεάζει αυτή η ανάγκη για εργάτες γης που δεν επιλύεται το κόστος των κηπευτικών, το κόστος των λαχανικών, το κόστος των προϊόντων αυτών στην αγορά. Προφανώς είναι. Προφανώς θα επηρεάσει. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη μείωση της παραγωγής ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ναι, επηρεάζει, αυτό θέλω να σας πω. Επηρεάζει έμεσα με πολλούς τρόπους. Επηρεάζει το ότι θα υπάρξει μια μείωση της παραγωγής για διάφορους λόγους. Ακόμα και τη μήνυ έγκαιρη συγκομιδή που υποβαθμίζει την ποιότητα των προϊόντων. Και αυτό είναι λόγος των εργατικών. Αλλά όμως ότι η τιμή, το κόστος εργασίας αναμονάδα αγροτικού προϊόντος, ανά κιλό για παράδειγμα, θα αυξηθεί, είναι το μόνο βέβαιο. Και έχει αυξηθεί, όχι θα αυξηθεί. Ελπίζουμε απλά να σταματήσει κάπου και μετά με άλλο τρόπο να αρχίζει να πέφτει. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Μάλιστα. Όπως για παράδειγμα στο ελαιόλαδο. Αυτή τη στιγμή το ελαιόλαδο μπορεί όλοι να βλέπουν τα 9 και 10 ευρώ και από 8, 9, 10 ευρώ σαν τιμή. Αλλά να ξέρετε ότι το κόστος παραγωγής και έχει να κάνει και με το εργατικό αυτό το κομμάτι. Από εκεί που μπορεί για παράδειγμα να ήταν 2 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έχει πάει τουλάχιστον 5. Τουλάχιστον 5. Στην καλύτερη περίπτωση. Από 5 μέχρι 6-6,5 είναι το κόστος αυτή τη στιγμή στο ελαιόλαδο. Και έχει να κάνει και με τα εργατικά αυτό. Όχι, γιατί όταν μιλάμε για ακρίβεια τις περισσότερες φορές, αυτό το οποίο ακούμε ή το μήνυμα που προσπαθούν να μας περάσουν, αλλά φοβόμαστε να τους το πούμε, ότι ρε παιδιά, δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα, είναι ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Δεν είναι μόνο εισαγόμενη η ακρίβεια, και θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τι γίνεται μέσα στο δικό μας το σπίτι, αλλιώς θα τον κρεμίσουμε το δικό μας το σπίτι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιαννιτάκη. Να είστε καλά, καλές γιορτές εύχομαι αν δεν τα ξαναπούμε και ελπίζω η καινούργια χρονιά να μας βρει με άλλα δεδομένα. Καλές γιορτές, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.